Σας ευχαριστώ για αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, την ανταποδίδω. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ που για ακόμα μία φορά αποδείξατε ότι η Λακωνία είναι το μεγάλο κάστρο της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εδώ κατοικούν οι πραγματικοί Σπαρτιάτες. Και ξέρετε, Ξάντο, ότι οι δεσμοί Κρήτης και Λακωνίας είναι τόσο ισχυροί και γι' αυτό και πάντα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε εδώ στα μέρη σας τόσους καλούς φίλους. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, δεν περίμενα στη Σπάρτη μια τόσο μαζική υποδοχή. Και πιστεύω ότι... γιατί ξεπεράσατε και τις δικές μου προσδοκίες. Αλλά αφού με προκαλείτε, θα σας ζητήσω να βάλουμε μαζί όλες και όλοι ένα στοίχημα. Το ποσοστό μας στη Λακωνία, αλλά προσέξτε, και στη Σπάρτη θα γράφει 5 μπροστά μετά τις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Διότι δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά στις εκλογές της 21ης Μαΐου σας πέρασαν για λίγες εκατοντάδες ψήφους τα Δωδεκάνησα. Πάμε να πάρουμε το χρυσό, λοιπόν, η Λακωνία να ξαναδώσει το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα. Και θα το πετύχουμε, φίλες και φίλοι, γιατί το μήνυμα της 21ης Μαΐου ήταν ένα μήνυμα εκοφαντικό, το οποίο ακούστηκε σε ολόκληρη τη χώρα, ήρθε ως επιβράβευση μιας αποτελεσματικής πολιτικής εν μέσω πολύ μεγάλων δυσκολιών, και ήρθε και ως επιβράβευση μιας πολιτικής συνέπειας λόγων και πράξεων. Αυτά τα οποία σας είχαμε πει το 2019, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα υλοποιήσαμε. Και γι' αυτό μας επιβράβευσε ο ελληνικός λαός. Αλλά μας ζητάει να κάνουμε και κάτι ακόμα. Μας ζητάει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο τολμηρά στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο μας, και θα το κάνουμε με τη δικιά σας στήριξη. Θα ξαναβάψουμε όλη την Ελλάδα γαλάζια. Στις 25 Ιουνίου οι Έλληνες ψηφίζουν και στις 26 Ιουνίου με σεμνότητα σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε για να λύσουμε τα δικά σας προβλήματα. Φίλες και φίλοι, αυτόν τον εντυπωσιακό ενθουσιασμό, τον οποίο βλέπω και εισπράττω σήμερα στη Σπάρτη, να τον μετουσιώσουμε. Τις λίγες μέρες που μένουν μέχρι τις εκλογές, σε μία τελευταία μεγάλη δημιουργική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο κίνδυνο αυτής της κάλπης, που δεν είναι άλλος από το κίνδυνο του εφησυχασμού. Οι κάλπες την 25η Ιουνίου θα είναι άδειες το πρωί. 7 το πρωί ανοίγουν οι κάλπες, θα είναι άδειες. Στις 7 το βράδυ, όταν θα κλείσουν, πρέπει να είναι γεμάτες με ακόμα περισσότερα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και προσέξτε, είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική, ώστε να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο. Και δικό μου χρέος είναι μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, όταν θα πέσουν τα φώτα της προεκλογικής εκστρατείας, να αγωνίζομαι να πείσω και τον τελευταίο καχύποπτο συμπολίτη μας ότι αξίζει να εναποθέσει τη στήριξή του στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά, η ευθύνη περνάει σε όλους εσάς. Και σε αυτούς οι οποίοι διακινούν σενάρια περί δήθεν φόβου από μία παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία, τους απαντώ ότι παντοδύναμος είναι ο ελληνικός λαός. Εσείς ψηφίζετε στις κάλπες, και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία απηχεί τελικά τη δικιά σας βούληση. Τη δικιά σας βούληση. Και βέβαια, εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία. Οι παλιοί,
Έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτα και πάνω απ' όλα οι παλιοί παραδοσιακοί αγωνιστές που κράτησαν την παράταξη όρθια και στις δύσκολες στιγμές. Όμως, στη Νέα Δημοκρατία του 2023 συνενώθηκαν, και θέλω να τους ευχαριστήσω και γι' αυτό, συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Είχαν πολλοί πολίτες οι οποίοι δίστασαν να μας ψηφίσουν το 2019 και μας ψήφισαν το 2019 γιατί. Επειδή πίστηκαν από το έργο μας και επειδή μας ζητούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Το 2016, θυμάμαι, είχα έρθει στη Σπάρτη πριν από τις εσωκομματικές εκλογές σας, είχα δεσμευτεί τότε ότι θα ανανεώσω τη Νέα Δημοκρατία και θα την ξανακάνω μεγάλο κόμμα εξουσίας. Τήρησα τη δέσμευσή μου απέναντί σας και τα καλύτερα, φίλε και φίλοι, είναι ακόμα μπροστά μας. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Η δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας θα μας επιτρέψει να τρέξουμε πιο γρήγορα τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την οικονομία, να δρομολογήσουμε και να σταθεροποιήσουμε αυτή την αναπτυξιακή δυναμική η οποία ήδη υπάρχει στην πατρίδα μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2019 σε σχετικά καλές διεθνείς συνθήκες η χώρα μας ήταν ουραγός. Ουραγός στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα είμαστε πρωταθλητές στην ανάπτυξη. Και αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερα εισοδήματα, περισσότερες δουλειές. Καλύτερες προοπτικές πια για την πατρίδα μας μετά από μια πολύ δύσκολη δεκαετία. Και δεν έχω κρύψει τη φιλοδοξία μου να μην είμαι ένας απλός διαχειριστής της εξουσίας, αλλά μαζί να κάνουμε το μεγάλο άλμα της χώρας μας, να κάνουμε την Ελλάδα πραγματική ευρωπαϊκή χώρα, κρατώντας ταυτόχρονα άσβεστες τις παραδόσεις και τις αξίες μας που κάνουν τον ελληνισμό τόσο διακριτή δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτή την πορεία λοιπόν, που είναι μια πορεία οικονομικής προκοπής αλλά και μια πορεία πατριωτικής ευθύνης, σας ζητώ να συμπορευτούμε όλοι μαζί. Και αναφέρομαι στην πατριωτική ευθύνη επειδή έχω κουραστεί να ακούω διάφορους πατριώτες στα λόγια να μας κουνάν το δάχτυλο και να μην λογαριάζουν το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα είναι αναντήρητα πολύ πιο ισχυρή και πολύ καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι ήταν το 2019. Και αυτή η προσπάθεια της εθνικής ανάταξης, αυτός ο αγώνας για τη διαρκή στήριξη των ενόπλων δυνάμεων, αυτή η προσπάθεια να φυλάμε τα σύνορά μας, γιατί η χώρα έχει σύνορα. Έχει σύνορα. Και στη θάλασσα και στον αέρα και στη στεριά θα συνεχιστεί. Με ανθρωπισμό. Με ανθρωπισμό πάντα, διότι ξέρετε, κανείς δεν έχει σε αυτή τη χώρα το μονοπόλιο του ανθρωπισμού. Και είναι πραγματικά παράξενο να έρχονται τώρα και να μας κουνάνε το δάχτυλο ποιοι. Αυτοί οι οποίοι μετέτρεψαν τη χώρα σε κέντρο διερχομένων και αυτοί οι οποίοι ανέχτηκαν την τραγωδία, το κολαστήριο της Μόριας με τα ασυνόδευτα ανήλικα και με τις τραγικές καταστάσεις που επικρατούσαν στην πατρίδα μας πριν το 2019. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε λοιπόν πίσω σε αυτό το παρελθόν. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, θα προχωρήσουμε μπροστά με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, με μια σταθερή κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να έχει τη δύναμη να υλοποιήσει τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος. Μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα έχουν και αντίκτυπο στη δικιά σας τη ζωή. Μου είπε ένας συμπολίτης σας ερχόμενος εδώ πέρα, πρόσεξε τη Σπάρτη, γιατί η Σπάρτη είναι παρατημένη. Εγώ δεν θέλω να αισθάνεται καμία πόλη και καμία περιοχή της πατρίδας μας παρατημένη. Όλες και όλοι οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως του που κατοικούν, θα έχουν ίδια δικαιώματα και ίδιες ευκαιρίες στην προκοπή. Και μιας και μιλάμε για τη Σπάρτη, να σας πω δύο κουβέντες για το πώς μπορούμε να φανταστούμε τη Σπάρτη σε 4 χρόνια από τώρα. Καταρχάς, η Σπάρτη μέχρι το 2026 θα έχει το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της χώρας. Δωρεά του Ιδρύματος Στάθος Γιάκος. Το νοσοκομείο αυτό θα ολοκληρωθεί στην ώρα του, παρά κάποιες μικρές δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν και θα δώσει τη δυνατότητα στη Λακωνία να μπορεί πραγματικά να είναι πρωταγωνίστρια στο πώς οραματιζόμαστε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με καλές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και με υπερσύγχρονα νοσοκομεία,
με 10.000 προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του ΕΣΥ. Και με την δυνατότητα πια να παρέχουμε και προληπτικές εξετάσεις σε εκατομμύρια συμπολίτες μας για να μπορούμε να εντοπίζουμε τα νοσήματα πριν αυτά μας χτυπήσουν την πόρτα. Ταυτόχρονα όμως, η Σπάρτη θα αποκτήσει και ένα από τα πιο όμορφα μουσεία στον κόσμο. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα εξασφαλίσω τα περίπου 40 εκατομμύρια που χρειάζεται το νέο μουσείο της Σπάρτης για να αποκτήσετε επιτέλους το μουσείο το οποίο χρειάζεστε. Και στο χώρο του παλιού μουσείου, το οποίο και αυτό θα αναμορφωθεί, ουσιαστικά θα έχετε δύο μουσεία. Θα έχετε δύο μουσεία, το παλιό και το καινούριο, για να μπορέσει επιτέλους η Σπάρτη να κεφαλοποιήσει έμπρακτα αυτό το τεράστιο και πανίσχυρο μπραντ το οποίο έχει. Όλος ο κόσμος ξέρει τη Σπάρτη και τους Σπαρτιάτες, αλλά πόσοι τελικά έρχονται να επισκεφθούν τη Σπάρτη για να τη γνωρίσουν καλά. Αυτό είναι λοιπόν ο στόχος μου για τη Σπάρτη της επόμενης τετραετίας, για τη Λακωνία της επόμενης τετραετίας, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των υπόλοιπων μοναδικών μνημείων πολιτικής κληρονομιάς. Στο Μιστρά, όπως ξέρετε, εκτελούνται έργα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2025 και ο Μιστράς θα αποτελεί μια πρόσθετη προσθήκη στο πολιτιστικό δυναμικό της περιοχής, έναν ακόμα λόγο για τον οποίο κάποιος θα έρχεται και θα επισκέπτεται τη Λακωνία. Βλέπετε λοιπόν πως οι εθνικές πολιτικές έχουν πάντα τοπικό αντίκρισμα και πως η ανάπτυξη δεν είναι απλά μια αφηρημένη έννοια η οποία αφορά τους οικονομολόγους, αλλά σημαίνει τελικά περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, πιο ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος να παράγει προϊόντα τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά και εξαγώγημα, με πιο φτηνή ενέργεια. Διότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης τετραετίας είναι πώς θα εγκαταστήσουμε περισσότερα φωτοβολταϊκά και αιωλικά για να μπορέσουμε, κυρίως φωτοβολταϊκά, για τους αγρότες μας να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Αυτή είναι η Ελλάδα του μέλλοντος την οποία οραματιζόμαστε και σας ζητώ να πορευτούμε μαζί να την οικοδομήσουμε, να την χτίσουμε. Λιθαράκι, για μία πατρίδα η οποία δεν θα είναι ουραγός, αλλά θα είναι πραγματικά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και θέλω και πάλι να σας μεταφέρω πόσο βαριά αισθάνομαι στις πλάτες μου την ευθύνη την οποία μας εναποθέτει ο ελληνικός λαός. Ξέρετε, το να μπορείς να αυξάνεις το ποσοστό σου όντας στην κυβέρνηση είναι κάτι το οποίο ποτέ ξανά η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πετύχει. Το πετύχαμε για πρώτη φορά και θα το ξαναπετύχουμε και τώρα. Όμως μαζί με τα υψηλά ποσοστά έρχονται και υψηλές προσδοκίες. Ένα πράγμα θέλω να σας πω μόνο, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο σήμερα μέσα στον ήλιο που με περιμένατε με τόση καλοσύνη και με τόση αγάπη, να σας πω ότι από την Αθήνα ξεκίνησα με συννεφιά, αλλά εδώ στη Λακωνία υπάρχει γιακάδα. Και γιακάδα θα υπάρχει και την 25η Ιουλίου. Θέλω να σας πω ότι να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας και την ισχυρή εντολή την οποία θα μας δώσετε να αλλάξουμε την Ελλάδα, θα μπορέσουμε την επόμενη τετραετία να την κάνουμε πράξη. Σε 4 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα είναι μια διαφορετική χώρα, θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα. Πάμε μαζί λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε. Πάμε μαζί να φέρουμε ακόμα υψηλότερα ποσοστά εδώ πέρα στη Λακωνία. Πάμε μαζί για το 50% και στο Δήμο της Σπάρτης και πάμε μαζί να γιορτάσουμε την άλλη Κυριακή μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μια νίκη της Ελλάδος. Σταθερά τον μοιρά και μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Ψηλά τις σημαίες της πατρίδας, ψηλά τις σημαίες της παράταξης. Σας ευχαριστώ πολύ και στο επανειδήν. Να είστε καλά. Γεια σας.